Χρήστο, καλή εβδομάδα και καλησπέρα από την ώρα για πλέον. Πολύ καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα σας λόγια. Και συγγνώμη για τον πρόλογο, αλλά ήθελα να το πω. Γιατί ξέρεις, όταν σκοράρεις, σε περιμένει ένα μικρόφωνο έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι δεν είναι? Το έζησες φέτος πάρα πολλές φορές, 21 γκολ άλλωστε. Αυτό είναι σίγουρο, εντάξει. Και θέλουν πολύ, φαντάζομαι, είχα και ένα μήνυμα νωρίτερα για σένα, να μπουν στη ψυχολογία σου. Και συγγνώμη που ξεκινάω πρώτα με σένα και μετά με την ομάδα. Το πώς είναι το συνέστημα τώρα να σου λείπει, γιατί φαντάζομαι σου λείπει τον γκολ, έτσι. Μας είχες καλομάθει τόσο καιρό. Εντάξει, σίγουρα το συνέστημα του γκολ είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά τη δεδομένη στιγμή και στην κατάσταση που βρισκόμαστε και την ανάγκη που έχει η ομάδα για νίκη, προτεραιότητά μου η νίκη της ομάδας. Δεν με ενδιαφέρει αν θα σκοράρω ή όχι. Έχουμε ένα εκπληκτικό κλίμα μέσα στα αποδυτηρία και είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί. Θέλω να βγαίνω, να δίνω τον καλύτερό μου αυτό, να βοηθάω την ομάδα μου με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αν μου έρθει το γκολ καλός, αν δεν μου έρθει πάλι καλός, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίζει η ομάδα. Είχα πει και πριν, το έλεγα και στην αρχή, όταν είχα σκοράρει τα 5 τέρματα, είχα πει ότι ας σκοράρω 5 τέρματα και ας πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Mm-hmm. Ήρθανε τα γκολ, ήρθαν οι νίκες, αλλά αυτό που μένει είναι και γράφει ιστορία είναι η ομάδα. Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Φαντάζομαι και εσύ έχεις ακούσει αυτή την ερώτηση. Την ακούω και εγώ συχνά τον τελευταίο μήνα. Έχει αλλάξει κάτι και ο Χρήστος δεν σκοράρει ή απλά έτυχε? Όχι, πιστεύω πως δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσως κάποιες χαμένες ευκαιρίες που είχα, να ήμουν κάποιες φορές άτυχος σε κάποιες ευκαιρίες. Πιστεύω αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ καλά. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Τα αποδυτήριά μας είναι όλα τέλεια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να με προβληματίζει. Ειδικά όταν βγαίνω από το γήπεδο και βλέπω την ομάδα μου να είναι χαρούμενη, να είναι χαμογελαστή. Στο προηγούμενο μάτς έβγαλα και την assist. Δεν είναι, εντάξει, είναι πολύ όμορφο, σας είπα ξανά το γκολ, αλλά η νίκη αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχει περισσότερη σημασία για την ομάδα. Εχθές μια νίκη, Χρήστο, που δεν ήρθε, βέβαια η ισοπαλία χειροκροτήθηκε γιατί είναι ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα που φέρνει πλέον την κατάσταση εξ ολοκλήρου στα πόδια σας. Με το 3-3 ξέρετε ότι δεν θα περιμένετε κανένα Άρη Παλαιοχωρίου να στραβοπατήσει οτιδήποτε άλλο και ξέρετε ότι πλέον το ελέγχετε απόλυτα. Και φαντάζομαι είναι αυτό που από χθες σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, πιο δυνατούς για τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι και πριν θεωρούσαμε, άσχετα που ο Άρης Παλαιοχωρίου είχε, βασικά δεν είχε, είχε ένα παιχνίδι περισσότερο. Ναι. Πάλι ακόμα και όταν πηγαίναμε στην έδρα τους θεωρούσα πως είχαμε εμείς το αβαντάζ, διότι εμείς είμαστε αυτοί που εξαρτούνταν όλα από εμάς. Και από εκεί και πέρα θεωρώ πως χθες ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ήταν ένα πολύ δυνατό, δηλαδή δεν παίχτηκε τόσο πολύ ποδόσφαιρο. Θέλαμε να κερδίσουμε, θέλουμε να βλέπουμε, να κάνουμε αυτόν τον κόσμο να χαμογελάσει πάρα πολύ φεύγοντας χαρούμενος από αυτό το γήπεδο. Δηλαδή, εντάξει, να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον κόσμο που ήταν κοντά μας. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό. Και φαντάζομαι έχεις μάθει, Χρήστο, όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ο κόσμος κατάφερε παρά τις απαγορεύσεις, παρά τα μπλόκα, παρά την αστυνομία, παρά όσα υπήρχαν τα εμπόδια, να βρεθούν και σε σκεπές και σε κάγκελα και σε λόφους και οπουδήποτε και σε δέντρα, μόνο και μόνο για να έρθουν να σας δουν, έτσι. Εντάξει, η ιστορία του Ηρακλή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο κόσμος ζει και αναπνέει για την ομάδα του Ηρακλή. Και μου φαίνεται απόλυτα φυσικό να υπάρχουν τέτοιο τόσος κόσμος που να θέλει να παρακολουθήσει ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί ο Ηρακλής, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε αξίζει να είναι πρώτος. Ο Ηρακλής είναι ομάδα Super League και να πρωταγωνιστεί στη Super League όσα χρόνια τον ζούμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, συγκλονίζει να βλέπεις τόσο κόσμο στο Παλαιοχώρι, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό, και να βλέπεις έναν κόσμο τόσο... Να βλέπεις ότι ανυπομονεί να δει τη φανέλα του, να αγωνίζει το Ηρακλής. Είναι εκπληκτικό συναίσθημα. Mm-hmm. Το ίδιο διψασμένοι είστε κι εσείς. Βέβαια, το έχουμε... Πώς να πω, το έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι... Το μάτι δεν είναι τόσο γυαλισμένο, θα σου το πω και στον αέρα, σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Δεν ξέρω αν και εσύ το έχεις παρατηρήσει, αν θεωρείς ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ή έχει αλλάξει κάτι. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένα σερί παιχνιδιών με την έναρξη του 2018
που ήσασταν 20-0. Θα μου πεις, μπορεί αυτό να γίνει μια ζωή? Δεν μπορεί να γίνει αυτή μια ζωή, γιατί είναι ποδόσφαιρο, είναι φυσιολογικό. Από το 20-0 και μετά, και νομίζω ότι σας πλήγωσε πολύ εκείνη η ήττα από τον Μακεδονικό με τον τρόπο που ήρθε, γιατί υπήρχε και αδικία από τη διαιτησία για τον γκολ του Παπαδόπουλου που δεν μέτρησε ποτέ. Κάπως το μάτι ξεγυάλισε, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό το λέω. Από εκείνο το 20-0 που ήταν τρομερό το ρεκόρ που είχατε κάνει, έτσι, με τριάρες και τεσσάρες παντού. Η αλήθεια είναι ότι θα διαφωνήσω μαζί σου. δεν πειράζει. Συγγνώμη κιόλας, απλά δεν θεωρώ πως το μάτι δεν γυαλίζει όλων των παιδιών. Ναι. Ίσως να είναι και τα πολλά παιχνίδια που έχουμε παίξει, ίσως και η ατυχία κατά ένα βαθμό, να έχουν παίξει τη σημασία. Και οι συγκυρίες. Και οι συγκυρίες, ναι, ναι. Σίγουρα. Έχει μεγάλη σημασία. Απλά δεν θεωρώ πως το μάτι δεν γυαλίζει. Παίζουμε... Δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά πάμε για τη νίκη. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Mm-hmm. Μακάρι να μπορούμε να προσφέρουμε και θέαμα και νίκη και να τα συνδυάζουμε και τα δύο. Αν δεν έρθει αυτό, κοιτάμε πρώτα τη νίκη. Για να μην παρεξηγηθώ, είναι κάτι που εσύ το ξέρεις και τα υπόλοιπα παιδιά πολύ καλύτερα από εμάς, έτσι, και δεν το λέω. Το λέω με καλοπροαίρετα 150%. Απλά καλά, σίγουρα. Έχουμε την αίσθηση εμείς οι απ' έξω που διαφέρουμε μέσα σου από μέσα, γιατί είναι άλλο να είσαι μέσα και άλλο έξω, ότι από εκείνη την ήττα από το Μακεδονικό κάπως, δεν ξέρω, πληγώθηκε ο εγωισμός σας, σας πήρε λίγο από κάτω, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Όχι, δεν θεωρώ πως πληγώθηκε, ίσα-ίσα... Ήταν από το Μακεδονικό μας πείσμωσε. Mm-hmm. Θεωρώ πως κάναμε αρκετές νίκες μέχρι να έρθει το μάτς με το Μακεδονικό. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τους φιλάδους μας να χαμογελάσουν. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε εκεί μέσα. Και θεωρώ πως ίσως η κούραση να είναι αυτή που έχει παίξει τόσο σημαντικό ρόλο, το ότι δεν σκοράρει τόσο σημαντικό, ότι δεν παίζουμε αυτό το εκπληκτικό ποδόσφαιρο που ίσως να παίζαμε, αλλά και πάλι το πρώτο πράγμα που μας απασχολεί είναι η νίκη. Είναι μια δύσκολη κάμπη του πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Mm-hmm. Και αυτό που θέλουμε να πάρουμε είναι, η αλήθεια είναι, το αποτέλεσμα. Αυτό που μας απασχολεί. Πάνω σε αυτό που λες, Χρήστο, και έχεις απόλυτα δίκιο όσον αφορά την κούραση, θα θυμίσω κάτι. Εσύ το ξέρεις πάλι καλύτερα από μένα, γιατί είσαι ο ποδοσφαιριστής της ομάδος, ότι αυτή η ομάδα χτίστηκε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Και αυτή η ομάδα χτίστηκε με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Okay, ο Χρήστος Ρόβας είχε και 2 παιχνίδια με τον Ιωνικό, είχε κάνει προπονήσεις κτλ. Αλλά χτίστηκε με αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν φιλικά, που δεν είχαν ομάδα, που δεν είχαν προετοιμασία, που δεν είχαν μπει σε κλίμα ομαδικού πνεύματος. Και φαντάζομαι, Χρήστο, αυτό κάποια στιγμή προκύπτει στην πορεία, έτσι. Δεν είστε μηχανές, δεν είστε ρομπότ. Είστε μια ομάδα που αυτό που έχετε κάνει με τεράστια γράμματα λέγεται υπέρβαση. Το να. Έρχεστε όλοι μαζί και να κάνετε πρωταθλητισμό και να είστε πρώτοι. Σίγουρα είναι αυτό που έγινε, είναι πρωτάκουστο. Εντάξει, είναι, δηλαδή, με συγκινεί κιόλας ο τρόπος που έχει γίνει αυτό. Όταν βρεθήκαμε τα παιδιά και καλά δεν ξέραμε στα πρώτα παιχνίδια να φωνάξουμε τα ονόματα. Ναι. Και επειδή πολλές ομάδες χτίζονται πριν την προετοιμασία, κάποιες ομάδες χτίζονται, κάνουν πολύ καλές προετοιμασίες, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Εμείς δεν δένονται πιο πολύ μεταξύ τους. Εμείς όταν βρεθήκαμε στην ομάδα του Ηρακλή, ξέραμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Εννοείται πως βάλαμε και το κάνουμε και τώρα την ομάδα πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και αντιληφθήκαμε πού βρισκόμαστε. Εντάξει, είναι πρωτάκουστο αυτό που έχουμε κάνει, χωρίς προετοιμασία, με νεαρούς ποδοσφαιριστές, διότι, παράδειγμα, εγώ όταν είχα πάει στην αρχή της ομάδας, συνάντησα 14 παιδιά που ήταν κάτω από 18 17 χρονών, 16, ναι, τόσο. Ήταν 17 χρονών και τους έβλεπες, διψούσαν, δηλαδή, και μέσα από αυτά τα παιδιά έπαιρνες δύναμη, δηλαδή έβλεπες όλους αυτούς τους ανθρώπους, την αγάπη του κόσμου, τον κόσμο να είναι κοντά στην ομάδα και έλεγες, θα κάνω την υπέρβαση. Αυτό είναι που μας σώθησε στο να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Και χαριτολογώντας, μας αναγκάσατε πάρα πολλές φορές μέσα στη σεζόν να πούμε ότι οι μεγάλοι προπονητές του πλανήτη θα σκίσουν τα διπλώματά τους, γιατί δεν ξέρουν πώς έχει γίνει αυτό. Δεν εξηγείται. Να σας πω την αλήθεια, είναι ότι και εγώ δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση. Η μόνη εξήγηση είναι ότι βγάλαμε, όταν, ακόμα και τώρα, όταν κουράζεσαι, αυτό που πρέπει να παραδώσεις είναι η ψυχή σου. Ναι. Και όλα αυτά τα παιδιά που βρίσκονται από την αρχή της χρονιάς και κάποια που έφυγαν,
Δώσαμε κάτι παραπάνω από την ψυχή μας. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και το δείξατε και χθες, γιατί όπως είπες, συγγνώμη σε διακόπτω, ένα σκληρό παιχνίδι. Εγώ θα το πω ότι φάγατε πολύ κλωτσιά. Το βλέπαμε αυτό στο γήπεδο. Φάγαμε, δώσαμε, ήταν και από τις δύο μεριές σίγουρα. Και ανταπεξέρθατε μέχρι το τέλος. Γιατί ήταν δύσκολο. Είναι και δύσκολο, φαντάζομαι, Χρήστο, να παίζεις σε ένα γήπεδο που δεν το ξέρεις καθόλου. Έτσι, με μικρές διαστάσεις είναι διαφορετικό σε σχέση με το Καφτατζόγλιο τουλάχιστον. Εντάξει, διαστάσεις στο γήπεδο. Το γήπεδο ήταν πιο μικρό. Ναι. Σίγουρα ο αγωνιστικός χώρος ήταν αρκετά βαρύς. Όπως αποδείξαμε, και ο Άρης Παλαιοχωρίου είχε μια πολύ καλή ομάδα ανταγωνιστική. Αλλά όταν αγωνιστήκαμε στο Καφτατζόγλιο, όπως θα θυμάστε, σίγουρα δείξαμε ότι είμαστε πολύ ανώτεροι. Ανωτερότητα, βέβαια. Δείξαμε ανωτερότητα και το σκορ είχε λήξει 3-1. Θα μπορούσε να είχε πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Είχαμε ευκαιρίες. Και αποδείξαμε εκείνη τη μέρα ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Μια τώρα, ήττα... από εκεί και πέρα, στη γάμα εθνική αυτού που προέχει, δεν θεωρώ ότι παίζουν ρόλο τόσο πολύ οι τακτικές, η τεχνική κατάρτιση του κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι η ψυχή, η δύναμη και το πάθος που θα βγάλει η κάθε ομάδα έξω. Αυτό είναι που θα σε αναγκάσουν να είσαι πρωταθλητής. Γι' αυτό θεωρώ πως η γάμα εθνική είναι το πιο δύσκολο, πιο δύσκολη από τη Football League. Δεν το συζητάμε. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Και σε αυτό το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, που συμφωνώ μαζί σου ότι είναι το πιο δύσκολο, αυτό το ρεκόρ που έχεις κάνει, πώς το επεξεργάζεσαι, αν το επεξεργάζεσαι. Γιατί είσαι ο πρώτος σκόρερ σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είσαι ο πρώτος σκόρερ. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Και να τα κάνεις και 30 μέχρι και τα μπαράς στο τέλος. Εύχομαι να γίνουν 30 και να βγάλουμε τον Ηρακλή στη Football League. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Το να σκοράρεις σίγουρα είναι, το θεωρώ, από τα πιο όμορφα συναισθήματα που μπορεί να αποκτήσει, ειδικά όταν πανηγυρίζεται και από τόσο κόσμο και όταν βλέπεις τόσο κόσμο να χαμογελάει. Αυτό είναι που με κάνει εμένα και μου δίνει όθηση, να βλέπω τον κόσμο του Ηρακλή να χαμογελάει και με τα γκολ μου να... όσο μπορώ να τους κάνω, να τους γλυκαίνω όσο πιο πολύ μπορώ. Τώρα... ήταν αυτό κιόλας το μυστικό, ότι βλέπω τόσους ανθρώπους χαμογελαστούς και χαρούμενους και κάθε φορά θέλω να το πετυχαίνω όσο ακόμα περισσότερο. Είμαι σίγουρος ότι θες και την Κυριακή να δώσεις και άλλα χαμόγελα απέναντι σε έναν αντίπαλο που σας κέρδισε και εκείνη ήταν, νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ εκνευριστική για σας και τόσο πολύ που σας πείσμωσε που από εκεί και πέρα... βγάλατε τα φτερά σας και πετάξατε με το σέρι που ακολούθησε. Ήταν ένα μάτς το οποίο σου έχει μείνει, φαντάζομαι, και εσένα, έτσι. Με όλα αυτά που επικράτησαν, με διαιτησίες, με. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αρμόδιος τώρα για να κρίνω. Ναι, εντάξει, σεβαστό. Και θεωρώ πως ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάλι σε βαρύ αγωνιστικό χώρο. Ίσως να υπήρχαν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν μας άφησαν να επιτρέψουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Αλλά δεν θέλω να πω ότι θα είναι σαν μικρή εκδίκηση, γιατί δεν βλέπουμε κανέναν, είμαστε Ηρακλής, δεν βλέπουμε κανέναν εκδικητικά. Αλλά θεωρώ πως είναι ένα παιχνίδι που παίρνουμε όθηση στο ότι θυμόμαστε πώς ξεκινήσαμε και όταν φτάνουμε τόσο κοντά σε έναν στόχο, για να είμαστε πρώτοι μέχρι το τέλος, θεωρώ είναι αυτό που θα μας δώσει την όθηση για να πάρουμε και την Κυριακή. Εντάξει, τώρα το αν σκοράρω... σας είπα και πριν ότι είναι δευτερεύον στο μυαλό μου. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να δω τον κόσμο του Ηρακλή να φεύγει χαμογελαστός και να φεύγει χαρούμενος από το γήπεδο. Τώρα αν θα έχω σκοράρει ή όχι, είναι το δεύτερο που με απασχολεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά ευχαριστώ, το ευχόμαστε και... όλοι να μας χαρίζετε ακόμα περισσότερα χαμόγελα και να έχουμε αρκετά παιχνίδια μπροστά μας, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι ο Ηρακλής στα μπαράζ, γιατί το αξίζετε πραγματικά και στα μπαράζ να είστε και στην δεύτερη εθνική κατηγορία να είστε. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα καταθέσουμε σώμα και ψυχή για να βρεθούμε στη Football League. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.